Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η περιφέρεια Κρήτης από το δικό της προϋπολογισμό μέσα από τα ευρωπαϊκά χρήματα που διαχειρίζεται βάζει 50 εκατομμύρια για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέχρι 50 εργαζόμενους. Υπάρχουν διάφορα θέματα και προβλήματα για κάποιες κατηγορίες που δεν μπορούν να εγκριθούν. Αυτή τη στιγμή η κλάδη του φιλοσιακού μέρους του πληθυσμού όσο αφορά τα τουριστικά περιοχές που δεν είχε καθόλου δουλέψει το τρίμηνο Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο 2020 είναι ωφελημένη, ενώ όλοι οι υπόλοιποι επιχειρηματικοί προς κόσμος σχεδόν γίνει εκτός. Το πρόγραμμα καταρχάς θέλω να πω ότι είναι πολύ ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις. Ένα αυτό. Το θέμα είναι ότι γίνει με έναν τρόπο που δεν ευνοούνται όλοι με το σωστό τρόπο. Θα έλεγα δηλαδή αυτοί που έχουν υποστεί τις ζημιές να λαμβάνουν αυτό που τους αναλογεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Και από την άλλη, πρέπει να αυξηθεί και ο προϋπολογισμός του σε μια πιο σωστή βάση όμως, ούτως ώστε να είναι αποδέκτες αυτοί πραγματικά και αυτοί που δούλεψαν και είχαν χαμηλό τζίρο, και όχι αυτοί που δεν δούλεψαν μόνο καθόλου. Τα κριτήρια είναι τέτοια που πραγματικά δημιουργεί, αν θέλετε, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν χρήματα από αυτά. Και έτσι κάνουμε μια συζήτηση σήμερα. Όλοι οι φορείς που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Τα κριτήρια μπαίνουν κεντρικά και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μόνοι μας ήρθαμε να σχεδιάσουμε, γιατί είναι μια σειρά διαδικασιών που είναι έγκριση και από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όμως είναι θετικό ότι ξεκινούμε με αυτά τα 50 εκατομμύρια. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, θα δούμε πώς μπορούμε να τα ελαχιστοποιήσουμε. Ο στόχος είναι ένας. Τα χρήματα, τα 50 εκατομμύρια, είναι λίγο. Ο στόχος ο δικός μας ως περιφέρεια είναι να διεκδικήσουμε επιπλέον ποσά και επιπλέον ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης που μπορούν να δοθούν και να διευκολύνουν και το πρόγραμμα το δικό μας, γιατί αυτά μπορούν να πληρωθούν αργότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και να είναι όλοι ικανοποιημένοι, οι περισσότεροι. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις μας, όλες οι επιχειρήσεις, οι μικρές. Πρέπει να δώσουμε αυτή τη βοήθεια που δεν επιστρέφονται τα χρήματα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να έχουμε τις λιγότερες απώλειες στη φετινή χρονιά για να μπούμε την επόμενη χρονιά. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης και θεωρώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από τις υπόλοιπες περιφέρειες να διεκδικήσουμε τα ποσά τα οποία πρέπει να έχει η κάθε κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι και ο διπλασιασμός θα είναι πάλι λίγα. Πρέπει να δούμε όσο δυνατόν περισσότερα. Όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε, να δούμε πόσες από τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έχουν τα ηχέγγυα αυτά για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να προχωρήσουμε μετά να διεκδικήσουμε επιπλέον χρηματοδότηση. Ο στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα να δοθούν στους ανθρώπους της αγοράς που τόσο έχουν ανάγκη.